Τώρα περνάμε στο media. Εδώ που λέει Indeterminate Media Time Base, εδώ, αν πατήσετε θα σας δείξει διάφορα frames per second. FPS είναι τα frames per second. 30 και 29,97 είναι το αμερικάνικο σήμα. Πρώτα ήταν 30 frames per second το αμερικάνικο σήμα για τις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Όμως, όταν περάσανε στις έγχρωμες τηλεοράσεις και το σήμα έγινε έγχρωμο, οι ασπρόμαυρες τηλεοράσεις, η ασπρόμαυρή τους εικόνα δεν φαινόταν σωστά, έτρεμε η εικόνα. Και γι' αυτό, για να μπορούν ας πούμε και οι ασπρόμαυρες τηλεοράσεις να έχει σωστή ασπρόμαυρη εικόνα, φτιάξαν ένα νέο σήμα, το 29,97, το οποίο είναι για έγχρωμες τηλεοράσεις, και έτσι μπορούσαν και οι ασπρόμαυρες τηλεοράσεις να έχουν ασπρόμαυρη εικόνα, αλλά να παίζει σωστά η εικόνα. Αυτή είναι η διαφορά με το 29,97 και το 30. Και αυτό εδώ που γράφει drop frame και non drop frame, το non drop frame είναι για τις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις, για τις παλιές τηλεοράσεις, τις ασπρόμαυρες κυρίως, ενώ το drop frame είναι για τις έγχρωμες τηλεοράσεις. Το καινούριο σήμα δηλαδή που είχαν φτιάξει, που είναι drop frame, γι' αυτό και πέφτουν ουσιαστικά τα frames στα 29,97 από 30, και αυτό επηρεάζει στο time code, στο χρόνο. Μπορείτε, ας πούμε, σε ένα δευτερόλεπτο είναι τόσο μικρό αυτό το 0,03, ώστε να γίνει 30, που σε δευτερόλεπτα, όταν έχετε φτιάξει ένα βίντεο λίγα δευτερόλεπτα, δεν φαίνεται. Εάν όμως πάτε στο λεπτό και είναι και 2 λεπτά, 3 λεπτά, αρχίζει εκεί και φαίνεται η διαφορά, ότι το βίντεό σας θα φαίνεται πιο μεγάλο βασικά, κατά πολύ λίγο βέβαια. Εάν το έχετε γυρίσει με 29,97 frames per second και όχι 30. Επίσης, εδώ που λέει drop frame και non drop frame, 29,97 drop frame και 29,97 non drop frame. Λοιπόν, στο drop frame, άμα βάλετε drop frame, το βίντεο σας θα δείτε ότι σε κάθε λεπτό, στην αρχή κάθε λεπτού, δηλαδή έχουμε περάσει στο πρώτο λεπτό και έχουμε πάμε για το δεύτερο λεπτό, τα πρώτα 2 frames δεν θα τα μετράει. Κάνει drop. Τα πετάει τα 2 frames τα πρώτα. Δηλαδή στο ενός λεπτού το 00 frame, το πρώτο, και το 01 δεν τα μετράει. Ενώ άμα έχετε βίντεο με 29,97 non drop frame, εάν δείτε κάτω το χρόνο, εδώ πέρα, θα δείτε ότι όταν συμπληρώσετε ένα λεπτό ή συμπληρώνετε 2 λεπτά ή 3 λεπτά, θα δείτε ότι το 0 frame και το 01 θα μετριούνται. Αυτή είναι η διαφορά σε drop frame και non drop frame. Βέβαια σας εξηγώ τώρα αυτά, όλα αυτά εδώ πέρα, αλλά δεν το αλλάζετε εδώ πέρα ουσιαστικά. Εδώ έχει να κάνει με κάτι άλλο. Απλώς, μια και το έφερε η κουβέντα, να μιλάμε για τα frame per seconds. Βασικά αυτό που αφορά είναι εδώ πέρα. Cancel, πατάμε cancel, πάμε εδώ στο sequence, εδώ πέρα διαλέγουμε το sequence, εντάξει, και πάμε στα sequence settings. Και εδώ πέρα που διαλέγετε τα frames per second, εάν διαλέξετε 29,97, θα δείτε ότι στο λεπτό
όταν συμπληρώσετε ένα λεπτό ή δύο λεπτά κτλ, τα πρώτα δύο frames δεν μετριούνται, το 0.0 και το 0.1. Πάμε να το δείτε. Πατάμε 29.97, εντάξει, και πατάμε OK. Τώρα το sequence έχει γίνει με 29,97, είναι το κάθε δευτερόλεπτο, 29,97 frames. Επομένως τώρα εμείς, επειδή αυτό το κλιπάκι είναι πάρα πολύ μικρούλι και δεν μπορούμε να δούμε τη διαφορά, θα το μεγαλώσουμε με το speed duration, θα το κάνουμε πιο αργό, θα το βάλουμε 10%. Και τώρα το κάναμε παραπάνω από ένα λεπτό. Επομένως τώρα εμείς όταν θα φτάσουμε στο ένα λεπτό, εδώ πέρα, θα δείτε, το πάμε σιγά σιγά με τα κουμπιά, με τα διχτάκια στο keyboard, θα δείτε ότι, κοιτάξτε, 28-29 και μετράει και πάει μετά 0-2. Το 0-1 δεν υπάρχει, έχει 29 και μετά πάει 0-2. Δηλαδή το 0-0 και το 0-1 το τρώει. Γιατί έχουμε βάλει εδώ πέρα στο sequence settings 29,97. Εάν βάλετε όμως 30, που ήταν για τις ασπρόμαυρες τηλεοράσεις, θα δείτε ότι τα δύο αυτά frames δεν θα τα τρώει. Εδώ είμαστε 59,28, 29 και τώρα βλέπετε 0,0 και πάμε μετά 0,1 και πάμε μετά 0,2. Έχει να κάνει με αυτό. Λοιπόν, το 25 εδώ που βλέπετε, FPS, είναι το film. Το film έχει 25 frames το δευτερόλεπτο. Όσον αφορά το 24 FPS και το 23.976, είναι η ίδια διαφορά με το 30 και 29.97. Απλώς εδώ είναι το ευρωπαϊκό. Βασικά 24 frames είναι ταινίες στο σινεμά στην Ευρώπη. Και έχουν φτιάξει κάτι ανάλογο, ένα 23.976, κάτι ανάλογο με το 30 και το 29.97 που είχαν κάνει με το αμερικάνικο. Αυτές οι διαφορές που είπαμε δεν τώρα πια δεν έχουν, δεν χρειάζεται να τα κοιτάτε τόσο πολύ, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Απλώς αυτό που πρέπει να κοιτάτε είναι ότι θα φτιάχνετε ένα sequence το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στα frame per second που έχετε βάλει στην κάμερα και έχετε γυρίσει τα πλάνα σας. Εάν έχετε βάλει settings στην κάμερα 29.97, τότε και εδώ πέρα θα φτιάξετε ένα sequence με settings 29.97. Εάν έχετε κάνει με 30, με 30. Αν έχετε κάνει με 25, με 25, που είναι το ευρωπαϊκό. Ενώ 29.97, 30 είναι το αμερικάνικο. 25, 24 και 23, 9.76 είναι το ευρωπαϊκό. Αυτό να ξέρετε. Θα βάζετε τα ίδια settings και στο sequence, στο Adobe Premiere, για να ξεκινήσετε το editing του project σας. Αυτό. Πατάω cancel εδώ και συνεχίζουμε. Πάμε εδώ, preferences, media. Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ το indeterminate media time base έχει να κάνει όταν δεν έχουμε φτιάξει κάποιο sequence. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα sequence, επομένως δεν παίζει ρόλο. Εάν δεν έχουμε φτιάξει κάποιο sequence, τότε και βάλουμε μια φωτογραφία μέσα και φτιάξουμε ένα sequence με βάση τη φωτογραφία, ο υπολογιστής δεν μπορεί να καταλάβει από τη φωτογραφία
τι sequence να φτιάξει με πόσα frame rate, γιατί πολύ απλά η φωτογραφία δεν έχει frame rate. Δεν έχει frames, είναι απλά μια φωτογραφία. Και επομένως ο υπολογιστής δεν γνωρίζει τι sequence θα σου φτιάξει αυτόματα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το Indeterminate Media Time Base, που εδώ ορίζεται το default βασικά. Εάν δεν έχετε φτιάξει κάποιο sequence, δεν έχετε ξεκινήσει το project σας και τυχαίνει να βάλετε μια φωτογραφία μέσα, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ως default ορίζεται εδώ πέρα πόσα frame, πόσα FPS, πόσο frame per seconds να σας φτιάξει ένα sequence, με, να το δηλώσετε δηλαδή εσείς εξ αρχής τι sequence να σας φτιάξει για τη φωτογραφία που θέλετε να τοποθετήσετε μέσα. Εντάξει, αυτό είναι για σπάνιες περιπτώσεις που δεν θα σας τύχει ποτέ, απλώς το Premiere το έχει αυτό, να βάλετε αυτή την επιλογή δηλαδή, και το ορίζετε εσείς. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Θα πούμε για το frame count. Γενικά να σας πω όμως ότι στα media εδώ πέρα πάνω δεν τα αλλάζουμε. Τα πειράζουμε μόνο σε extreme καταστάσεις, σε σπάνιες περιπτώσεις. Απλώς μιας και πρέπει να εξηγήσουμε τα preferences, γι' αυτό και τα εξηγώ ένα-ένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάτε εσείς τώρα με τη μία να τα αλλάξετε, μόνο σε extreme καταστάσεις τα αλλάζετε αυτά. Θα τα αφήνετε σχεδόν πάντα κατά 99% όπως τα έχει το Adobe Premiere Pro μέσα. Δεν χρειάζεται να τα αλλάζετε. Τώρα, όσον αφορά το frame count, εδώ πέρα, time code conversion. Αν βάλετε αυτό, θα είναι ορισμένο από το sequence. Εάν πατήσετε όμως start 0 ή start 1 frame, ας πατήσουμε start 1 για να το δείτε, frame θα αρχίσει από το 1. Δηλαδή τώρα άμα πατήσουμε OK εμείς, τώρα εδώ επειδή έχουμε βάλει χρόνο, δεν δείχνει τα frame, εντάξει. Αλλά εάν πάμε στο sequence settings και εδώ πέρα που λέει display format, βάλουμε frames, να δείχνει frames και όχι time code, frames, και πατάμε OK. Τώρα θα δείτε ότι το frame αρχίζει από το 1 και όχι από το 0. Δεν υπάρχει frame 0. Αν όμως εμείς έρθουμε εδώ πέρα και το αλλάξουμε στα preferences, media, και πατήσουμε start frame 0 και πατήσουμε OK, εδώ τώρα γράφει 0. Αρχίζει από το frame 0. Και εάν πάμε και πατήσουμε time code conversion και πατήσουμε OK, τώρα δεν δείχνει time code conversion γιατί έχουμε διαλέξει frame. Αν πάμε όμως στα sequence settings και εδώ αντί για frame βάλουμε το time code, έτσι, χρόνο δηλαδή, ένα από αυτούς εδώ τους χρόνους, OK, βάζουμε 29,97, OK, δείχνει εδώ χρόνο. Δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες. Και βέβαια τα frame είναι, να ξέρετε, αυτά εδώ στο τέλος, το 0,00 εδώ πέρα, αυτά είναι frames ουσιαστικά. OK, να ξέρετε, δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το default media scaling, εδώ πιθανόν στην αρχή να έχει none, αφήστε το none, απλώς να εξηγήσουμε και λίγο τα άλλα. Εάν βάλετε none εδώ πέρα και πατήσετε OK, εγώ τώρα για να σας το δείξω αυτό, έφτιαξα το βιντεάκι αυτό με το καράβι που είδατε. Το έχω κάνει export σε πολύ μικρή ανάλυση, 480 ανάλυση, 480 pixels. Παίρνουμε αυτό το βίντεο με τη μικρή ανάλυση, το πετάμε εδώ μέσα, drag and drop,
και φτιάχνει ένα sequence, το οποίο το sequence αυτό είναι μικρής ανάλυσης. Άμα πάμε εδώ sequence settings, θα δούμε ότι η ανάλυση είναι 640x480 ανάλυση, πολύ μικρή, που ταιριάζει απόλυτα με αυτό το βίντεο, το οποίο είναι μικρής ανάλυσης. Εάν τώρα όμως εγώ βάλω το βίντεο που είναι με υψηλή ανάλυση, 1080 που είναι, 1080p, να δούμε ποιο είναι από αυτά. Ναι, ένα από αυτά εδώ, θα σβήσουμε το ένα, δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, το παίρνουμε και το πετάμε μέσα. Εάν πάμε εδώ πάνω, κοιτάξτε, επειδή είναι υψηλή ανάλυση και το sequence είναι χαμηλής ανάλυσης, φαίνεται έτσι σαν zoom, σαν να έχει γίνει zoom. Εάν όμως ξαναπάμε εμείς στα preferences και το αλλάξουμε εδώ το default media scaling και το κάνουμε set to frame size και πατήσουμε OK, τώρα εάν βάλουμε πάλι ένα καινούριο, πάλι το ίδιο βίντεο ξανά μέσα εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα ότι το βίντεο αυτό το ταιριάζει στο sequence, που το sequence είναι μικρής ανάλυσης, ενώ το βιντεάκι αυτό είναι μεγάλης ανάλυσης, αλλά το ταιριάζει σωστά. Ενώ το ίδιο βίντεο, όταν είχαμε βάλει none, βλέπετε ότι δεν το ταιριάζει, του κάνει zoom και θα πρέπει εσείς ουσιαστικά εδώ πέρα να πάτε στα εφέ και εδώ που λέει scale, για να το κάνετε zoom out, για να το ταιριάξετε εσείς, για να μην χρειάζεται να το ταιριάξετε εσείς. Πατάτε εδώ πέρα όπως είπαμε, στο preferences, πατάτε set to frame size. Λοιπόν, αν πατήσετε scale to frame size και βάλω ξανά το βίντεο υψηλής ανάλυσης εδώ και το ξαναβάλω μέσα, θα βγει πάλι με zoom. Αλλά δεν θυμάμαι τη διαφορά, βασικά ποια είναι η διαφορά. Όσον αφορά το write XMP ID to files on import, κανονικά το Premiere το έχει ξεκλικαρισμένο και αφήστε το έτσι, εκτός και αν κάποιος που έχει να κάνει με το project σας πει ότι πρέπει αυτό να το κλικάρετε πριν ξεκινήσετε κάποιο project. Αν δεν σας το πει κάποιος, το αφήνετε έτσι. Πάνω σε αυτό να σας πω λίγο πράγματα. Βασικά αυτό, εάν το κλικάρετε ό,τι κάνετε import, ό,τι βιντεάκι κάνετε import για να το επεξεργαστείτε, το αντιγράφει σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Βέβαια αυτό έχει τα θετικά του και έχει και τα αρνητικά του. Και γενικά λένε ότι μπορεί να δημιουργήσει θέματα με το, εάν θέλετε να κάνετε relink, έχετε αλλάξει θέση σε κάποια αρχεία και θέλετε να κάνετε relink και μπορεί να σας δημιουργηθεί θέμα, γιατί από μόνο του φτιάχνει ειδικό φάκελο και βάζει μέσα, κάνει duplicate αυτά που κάνετε import. Και γενικά λένε ότι δεν είναι πολύ καλό εάν δουλεύετε σε ένα collaborative environment μαζί με άλλους, και γι' αυτό καλύτερα να το αφήσετε ξεκλικαρισμένο, εκτός και αν κάποιος σας πει να το κλικάρετε. Εδώ που λέει Write Clip Markers to XMP, αυτό το έχει κλικαρισμένο, αλλά θα λειτουργήσει εάν έχετε κλικάρει και το από πάνω. Εάν δεν το έχετε κλικάρει, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό το έχουν φτιάξει γιατί εάν επιλέξετε αυτό εδώ, γράφει αυτά που κάνετε import, τα αντιγράφει σε ένα φάκελο
Αλλά δεν αντέγραφε βασικά σε κάποιες παλιότερες εκδόσεις του Premiere, δεν αντέγραφε τα clip markers.